Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Capital. Μισός αιώνας συμπληρώνεται σήμερα από την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής που είχε ως αποτέλεσμα οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας που εισέβαλαν στο νησί στις 20 Ιουλίου του 1974 να καταλάβουν και άλλες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδιώκοντας από τα σπίτια τους χιλιάδες ανθρώπους που έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. 14 Αυγούστου 1974 οι τουρκικές δυνάμεις, παρά την εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί, διεύρυναν τα επεκτατικά του σχέδια παραβιάζοντας επανειλημμένα κάθε κανόνα διεθνούς νομιμότητας. Μία ακόμα αποφράδα μέρα στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη του Ατίλα II. Μέχρι το απόγευμα της 16ης Αυγούστου οι Τούρκοι είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες ολοκλήρωσαν την κατάληψη της οροσειράς του πενταδάκτυλου. Κατέλαβαν επίσης την πεδιάδα της Μεσαωρίας, τη Μόρφου και την Καρπασία. Χαράματα της 14ης Αυγούστου οι Τούρκοι βομβάρδισαν την Αμόχωστο. Οι κάτοικοι την εγκαταλείπουν ακούγοντας τους βομβαρδισμούς. Η πόλη, αφού λιλιοτήθηκε, αποκλείστηκε από τα τουρκικά στρατεύματα και σε κανέναν δεν επιτρεπόταν είσοδος. Η Αμόχωστος σιγά σιγά μετετράπησε πόλη φάντασμα. Οι εξαγγελίες και ενέργειες της τουρκικής πλευράς τα τελευταία χρόνια για άνοιγμα μέρους της περίκλησης περιοχής, με στόχο τη δημιουργία νέων τετελεσμένων, έχουν προκαλέσει την αντίδραση τόσο της Λευκωσίας όσο και της διεθνούς κοινότητας. Το καθεστώς της περίκλησης περιοχής της Αμοχώστου, που προστατεύεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 550 και 789, παραβιάζεται κατάφορα από την επεκτατική πολιτική της Άγκυρας. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν με πολλά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας απαιτήσει σεβασμό στην ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, την επιστροφή των προσφύγων στις κατοικίες τους και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το νησί. Μέχρι σήμερα όλα τα ψηφίσματα έχουν αγνοηθεί προκλητικά από την Τουρκία. Η πιο τρανή απόδειξη για την απροθυμία της τουρκικής πλευράς να εργαστεί για λύση σύμφωνα με την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών δόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1983, όταν με σκοπό να εδραιώσει τον έλεγχό της στην κατεχόμενη περιοχή, η τουρκοκυπριακή ηγεσία ανακήρυξε μονομερό στην περιοχή αυτή σε ανεξάρτητο κράτος με την ονομασία Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Παρά το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταδικάσει την ενέργεια αυτή και καμία άλλη χώρα εκτός από την Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει αυτήν την παράνομη αποσχιστική οντότητα, η κατάσταση συνεχίζεται. Αν και έχουν έλαβει χώρα πολλή γύρη συνομιλιών από το 1977 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών έληξε χωρίς αποτέλεσμα στο ελβετικό θέρετρο του Κρανς Μοντανά τον Ιούλιο του 2017.